στο γιατρό. Λαχείο Στέφανο! Έψαχνα τόσες μέρες την έψαχνα και ξαφνικά εμφανίζεται εδώ το πουθενά. Η δικιά σου μου έφερε εδώ ένα έγγραφο με τίτλο της σφραγίδας και μου ζήτησε να της φτιάξω ένα ίδιο με άλλο όνομα. Δηλαδή? Ένα πιστοποιητικό που έγραφε ότι η γιαγιά της και ο θείος της την παρέδωσα στο ίδρυμα. Ήθελα να σου συστήσω την ανιψιά μου. Χαίρομαι πολύ, Δεσποινής. Η Ξένια έχει έρθει από τη Μυτιλίνη για να δουλέψει. Πάρε τη στο λογιστήριο και να θες έτσι κάποια δουλειά. Συνήθως οι γυναίκες είναι πολύ στημένες. Προσέχουν κάθε τους κίνηση, κάθε τους λέξη. Εσύ είσαι τόσο αθόρμητη, τόσο ζεστή. Έχει στα χέρια της ένα έγγραφο που μπορεί να μας κάψει. Και αν είναι μπλόφα. Αφού το είδα με τα μάτια μου. Οι γνωριμίες μου είναι δικό μου θέμα. Μήπως έχουν να κάνουν με την Ελπίδα. Δεν καταλαβαίνω που το πας. Λέω μήπως έπρεπε να μένει εκείνη σε αυτή τη σπιταρόνα αντί για σένα. Είναι πολύ όμορφη η Αθήνα τη νύχτα. Δεν την ξέρεις ακόμη καλά όμως. Εντάξει, μόνο λίγες μέρες είμαι εδώ. Αλλά που θα μου πάει θα μάθω κάθε τη γωνιά. Μόνο με τη συνοδεία του γιατρού σου όμως. Μέχρι να γίνει καλά το πόδι μου. Ή για πάντα. Αλήθεια πως είναι, ξέχασα να σε ρωτήσω. Α, μια χαρά είμαι. Μέχρι και μπορώ να χορέψω. Όχι όμως τίποτα γρήγορο, κάτι έτσι πιο ρομαντικό, πιο αργό. Είδες που πιάνει θεραπεία τελικά. Φυσικά και έπιασε. Αφού μου την έδωσε ο καλύτερος γιατρός της Αθήνας. Της Ελλάδας θα έλεγα. Καλά, σιγά μην είμαι και της Ευρώπης. Λίγη αλήφουλα, αλλά δεν έκανα τίποτα. Όχι μόνο. Μου είπες και να μην κάνω βήμα χωρίς το γιατρό μου. Να σου πω κάτι, εσύ έχεις πολύ πλάκα. Έναν άλλον γιατρό που γνώρισα δεν τον είχα συμπαθήσει καθόλου. Μου την έσπαγε το ύφος του. Κάποιοι το παίζουν σοβαρό φανείς για να τους δίνουν σημασία. Πάντως χάρηκα πολύ που σε ξαναβρήκα. Κι εγώ το είδα. Γιατί δεν μου απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Εσύ γιατί δεν μου λες τι έγινε με την Ελπίδα. Τη βρήκες τελικά ή προτίμησες να την πέσεις στην πλούσια γιαγιά της. Και από πότε η Ελπίδα έγινε κολλητή σου και σε ενδιαφέρει για αυτήν. Από τότε που με έχεις την απέξω. Κάτι μου είχες πει στο τηλέφωνο, θυμάσαι. Ότι ετοιμάζεις κάποιο κόλπο και θα είμαι κι εγώ μέσα. Έγιναν πολλά από τότε. Δεν πρόλαβα να σε πάρω τηλέφωνο. Όταν μου είπες να σε φέρω σε επαφή με τον Θόδωρο, είπα μέσα μου αυτό το κορίτσι. Το κορίτσι μου. Είναι πολύ μεγάλη γάτα. Γι' αυτό καβάλισες στη μηχανή και ήρθες να με βρεις. Ξέρεις γιατί σε γουστάρω. Γιατί δεν λογαριάζεις κανένα. Όπως κι εγώ. Όχι εδώ. Τώρα. Δεν θέλω να μας δούνε. Οκ. Ό,τι πείτε. Απλά με τρώει περιέργεια πώς τα κατάφερες και μπήκες με στη χλίδα. Άκου. Δεν θέλω να μας δούνε. Θα αρχίσουν τις ερωτήσεις και θα έχουμε μπλεξίματα. Πάω λίγο μέσα και θα ξανάρθω σε λίγο να σε βρω. Ελπίζω να λες την αλήθεια. Γιατί εγώ δεν μασάω. Ξέρω αρκετά για να την άξω την πίσνα σου στον αέρα. Πρόσεχε. Πάρα πολύ όμορφα. Και στον Άπλο έχει μαγαζιά, αλλά καμία σχέση. Εδώ έχει κόσμο, νεολαία. Σ' αρέσει, ε? Πάρα πολύ. Στέφανε, να σου πω κάτι. Μέχρι και που μπορώ να χορέψω. Μόνο που θα πρέπει να με κρατάς λίγο. Θα σε κρατάω. Αλλά πρώτα θα σε πάω κάπου αλλού. Έλα. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Μία κράτηση στον Ομαγαλανό σου. Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Πόπο, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Έχει πολύ ιδιαίτερο φαγητό. Ελπίζω να σ' αρέσει. Ευτυχώς, γιατί πεινάω σαν λύκος. Α, και να σου πω, εγώ όλα τα τρώω. Και κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Και γεμιστά και σπανακόριζο και μπακαλιάρο, τηγανίτα, τα πάντα. Να σου εξηγήσω. Το συγκεκριμένο εστιατόριο έχει άλλου είδους κουζίνα. Σκέφτηκα, αφού σου αρέσει τόσο πολύ η μαγειρική, να δοκιμάσεις έτσι γεύσεις πιο ψαγμένες. Α, κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι καθόλου μα καθόλου δύσκολη στο φαγητό. Τρώω τα πάντα κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν είσαι από εκείνες τις κοπέλες που προσέχουν τη σιλουέτα τους. Αστειεύεσαι. Στο ίδρυμα δεν μας έπαιρνε να κάνουμε δίαιτα. Κάθε μέρα κάναμε το σταυρό μας που είχαμε τουλάχιστον ό,τι μας χρειαζόταν. Πρέπει να ήταν πολύ δύσκολα για σένα. Όχι, εγώ δεν πέρασα άσχημα. Οι κυρίες στο ίδρυμα έκαναν τα πάντα για να είμαστε ευτυχισμένες. Ναι, εννοώ. Δεν σου λείψε το να έχεις μια δικιά σου οικογένεια. Δεν τη γνώρισα ποτέ. Και έτσι τι να επιθυμίσω, κάτι που δεν ξέρω. Μπορεί να σου φανεί παράξενο, αλλά εγώ πέρασα πολύ καλά. Σταμάτα εδώ. Πού, εδώ στο ξενοδοχείο? Ναι. Μη μου πεις ότι θες να πάμε και μέσα. Γιατί με έφερες εδώ?
Για να με ρίξεις? Γιατί φοβάσαι πως σε αποκλανήσω? Αφού αυτό θέλεις κι εσύ, γιατί ήρθες από τον Ναύπλιο? Για να μιλήσουμε ήρθα. Λάθος. Ήρθες γιατί είσαι τρελός για μένα. Τι θα γίνει? Στον δρόμο θα τη βγάλεις εσύ? Ψάρι γλώσσας με σο σαμπάνιας. Φιλέτο γλώσσας ψημένο στο φούρνο με σαμπάνια, κρέμ φρέζ, δάφνη μαϊντανό, σέλινο και ένα κλωναράκι θυμάρι. Σερβίρεται με τρυφερές κορφές από φρέσκια σπαράγγια. Καλό ακούγεται, δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Ωραία, αυτό. Όχι, όχι, μισό λεπτό να δω και κάτι άλλο, ένα λεπτάκι. Πάπια με χυμό από ρόδι. Ρόδι και αμύγδαλα. Σοταρισμένη στην κατσαρόλα με κρεμμύδια και μπαχαρικά. Και αυτό καλό μοιάζει. Στέφανε, δεν έχω φάει ποτέ μου πάπια. Ωραία, και εμένα καλό μου ακούγεται. Λοιπόν, αποφασίσατε τι θα πάρετε? Να σου πω, είχαμε και στο ίδρυμα μια ρόδια, αλλά τα ρόδια της δεν τα μαγειρέψαμε ποτέ εμείς. Έτσι είναι η νουβέλ κουζίν. Η νουβέλ κουζίν είναι ένας νέος τρόπος μαγειρικής. Χρησιμοποιεί και αναμειγνύει όλο τον ειδών τα υλικά. Λοιπόν. Λοιπόν, γλώσσα με σο σαμπάνια, πάπια με χυμό από ρόδι, καρέ αγριόχυρου με σίκα. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια φαγητά. Θα τα πάρω και τα τρία. Έλα μωρέ, με κάνεις έτσι, πλάκα σου κάνω. Είναι δυνατόν να σε βάλω σε τόσα έξοδα? Άσε που είδα και τις τιμές στον κατάλογο και είναι. Τι λες τώρα, θα παραγγείλεις ό,τι θέλεις? Σήμερα γιορτάζουμε. Αλήθεια, έχεις τα γενέθλια και μου το κράτησες μυστικό? Γιορτάζω που σε ξαναβρήκα. Σε ψάχνα παντού και είχα απελπιστεί. Μέχρι και στη σχολή μαγειρικής πήγα. Α, και σου είπαν ότι δεν γράφτηκα, ε? Ναι. Γιατί το καθυστέρησες? Άστα. Τη μέρα που συναντηθήκαμε μου κλέψανε το πορτοφόλι μου. Όλες μου οι οικονομίες ήταν εκεί μέσα, οπότε δεν έχω πια χρήματα να γραφτώ. Πίστευτε τυχαία. Καλά, πώς έγινε? Δεν ξέρω. Μήπως εκείνη τη μέρα με τη βροχή άνοιξες εσύ την τσάντα μου και πήρες από μέσα το πορτοφόλι μου? Α, να σου πω, εσύ είσαι ο βασικός ύποπτος. Ε, ναι, λοιπόν. Με πιάσατε δεσποινής. Το παραδέχομαι. Λοιπόν, έχω αποφασίσει ποιο φαγητό θα πάρω. Άσε μας, ρε ξένια. Άσε τα σάπια τώρα που μου πουλάσε με ένα παραμύθι. Όταν με δεις μπροστά σου, άσπρισες. Ναι, γιατί ανακατέβεσαι εκεί που δεν πρέπει χωρίς να με ρωτήσεις. Εγώ είχα την εντύπωση πως μεταξύ μας δεν υπήρχαν όρια και εσύ μου συμπεριφέρεσαι να είμαι ξένος. Άλλο η δουλειά και άλλο ο έρωτας, αγόρι μου. Τον Θόδωρο ποιος τον γνώρισε? Έχεις την εντύπωση ότι θα κάνεις κάτι αν δεν ήμουν εγώ? Ωραία, και τώρα τι θέλεις δηλαδή? Να πέσω κάτω να σε προσκυνάω ή να σε πάρω συνέτερο? Δεν μπορείς να με χρησιμοποιείς και μετά να με δουλεύεις, καταλαβαίνεις? Εντάξει, εντάξει, κούλα ρε. Θα μας ακούσει όλο το ξενοδοχείο, τι θέλεις, να μας πετάξουν έξω? Τι σε νοιάζει, ε? Εσύ έχεις που να μείνεις. Αλλά τρελάθηκες. Δεν σου είπα πως θέλω να περάσουμε μαζί τη νύχτα? Μου λείψες. Όλες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ, σκέφτομαι την τελευταία φορά που κάναμε έρωτα. Στα λόγια είσαι πρώτη. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έλα, μωρό μου, μην με τις πας. Ξέρεις πόσο σε θέλω. Σε πεθύμισα. Κι εγώ. Κι εγώ. Περάστε. Ήρθα πάνω πλη σήμερα. Καλά έκανες. Θα χρειαστούν για παρηγοριά. Γιατί, τι έγινε πάλι? Τίποτα. Αυτό είναι το κακό. Παραμένουμε στα ίδια. Εξακολουθεί να είναι έξαλλη με τον Μιχάλη και την κόμενά του. Λογικό είναι. Εύκολο το έχεις να το ξεπεράσει? Ποιο από τα δύο? Το Μιχάλη ή το διαζύγιο? Γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι από τα δύο δεν αντέχει. Το θέμα είναι ότι από αυτή τη δύσκολη φάση που περνάει, πολύ φοβάμαι ότι δύσκολα θα ξεφύγει. Και ως πότε θα ακούμε το ίδιο τροπάρι? Κάτσε. Θα σου πω κάτι. Βαρέθηκα. Επιτέλους, τι μέρα κι αυτή. Θα σε χαλαρώσω εγώ, όπως ξέρω, με τα μαγικά μου δάχτυλα. Αχ, ναι βρε μωρό μου, ευχαριστώ. Έχεις μαζέψει πολύ ένταση στον Αφιάνε, ε? Γιατί? Αγχώνομαι πολύ με τη δουλειά.
Με το γάμο μας, με το καινούριο σπίτι. Πέρασα από το μεσίτη. Ναι, πέρασα σήμερα μετά το γραφείο. Αφού ξέφυγα πρώτα από την κακιά μάγισσα. Έτσι λένε στην κουζίνα την κυρία Κάτια. Είδα σχεδόν όλο τον κατάλογο με τα σπίτια, γι' αυτό ίσως πιάστηκα κιόλας. Βρήκες τίποτα καλό? Μ' άρεσε ένα. Με ζωνέτα κοντά στις δουλειές μας. Με master bedroom. Και μια ωραιότατη κρεβατοκάμερα για την κόρη σου. Για τις σπάνιες φορές που θα την αφήνει στη Ερικιά να μας επισκέπτεται. Θα του βάλω μπόμπα. Θα ήθελα να την άξω κι αυτόν και την τζούλα του. Βιβί, δεν είναι λογικό να χαλάς τη ζαχαρένια σου για τον Μιχάλη. Αμάν πια. Ούτε μακαρίτη δεν θα τον εκλέγεις τόσο πολύ. Κορίτσια, σκοτώνω άνθρωπο απόψε. Το εννοώ. Έχουμε περάσει κι εμείς τα ίδια και σε καταλαβαίνουμε. Κι όσο και αν δεν το πιστεύεις, η ζωή μας είναι πολύ καλύτερη μετά το διαζύγιο. Εννοείται. Από νύχτα έγινε μέρα. Και από σκλάβες γίναμε κυρίες του εαυτού μας. Γιατί δεν το βλέπεις από τη θετική του πλευρά? Δεν θέλω! Ρε κοριτσάκι μου, είσαι ελεύθερη τώρα. Κοίτα να το χαρίσεις και σε όλους τους άλλους να πάνε στο διάολο. Μα καλά, είναι δυνατόν να έχεις κατάθλιψη για τον Μιχάλη? Εγώ έχω κατάθλιψη? Εγώ μπορώ να τους φάω όποτε θέλω. Και τους δύο, να τους εκτελέσω στο ένα μέτρο. Να την καλμάρουμε πριν πάθει αμόκ. Θα την κοιτάξω τη ζωούλα μου, μην ανησυχείτε. Έρχεται και αυτό σύντομα. Έτσι, μπράβο, μια απόφαση είναι. Ένας καλός γκόμενος σου χρειάζεται. Αυτό είναι όλο. Το καλύτερο φάρμακο για όλες τις χωρισμένες. Μετά θα βλέπεις τον πρώην σου και θα ξενερώνεις. Και θα λες καλά, εγώ έκλαιγα γι' αυτόν. Εντάξει. Εντάξει, το υπόσχομαι, θα γυρίσω σελίδα. Αλλά πριν τους αφήσω στην ησυχία τους, θα τους κάνω μεγάλο χουνέρι. Και πρώτα-πρώτα θέλω να δω το τσόκαρο πρόσωπο με πρόσωπο. Ποια την Αμάντα? Α, δεν χρειάζεται. Θα σου πω εγώ που την έχω κάθε μέρα μπάστακα μπροστά μου στη δουλειά. Λοιπόν, από εμφάνιση μαύρο χάλι. Από χαρακτήρα ξενέρωτη, κρυόκολη. Ό,τι πρέπει δηλαδή για το Μιχαλάκι μας. Ρε, μαζί της θα δεινοπαθήσει. Η Βιβί καλά θα κάνει να το πάρει απόφαση. Δεν θα τολμήσει να εμποδίσει τη Θάλια να βλέπει τον πατέρα της. Συγχαρή, μωρό μου, τι έπαθες? Με συγχωρείς, αλλά δεν μπορώ άλλο με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να την παρακαλάω να αφήσει το παιδί να σε γνωρίσει. Εντάξει, θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή αργότερα, μη θυμώνεις. Είμαι σίγουρος πως θα τα πάτε πολύ καλά οι δυο σας. Όσο γι' αυτό δεν κόβω το λαιμό μου. Θα τη μαγέψεις όπως μάγεψες εσύ εμένα. Θα σε λατρέψει από την πρώτη στιγμή. Καλά. Με το θάψιμο που μου έχει κάνει η Βιβί, ούτε σε 100 χρόνια δεν βλέπω να με συμπαθεί. Μην ανησυχείς. Αχ, αυτή η γυναίκα. Είναι σκέτη την άρκη, δεν ξέρεις πότε θα εκραγεί. Το θέμα είναι να μην είμαστε εμείς κοντά όταν θα συμβεί αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, εσύ και εγώ είμαστε ο στόχος. Φέρ' το μου. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην υγειά σου. Είναι καλύτερα ο αφιένας. Να πω κάτι. Δεν τη στρώνουμε επιτέλους αυτή τη ρημάδα την πυρίμπα, να ξεκολλήσει λίγο και η Βιβί? Ναι, και έχω φέρει και καινούργιες τράπουλες. Μπας και αλλάξει αυτό το ρημάδι το γούρι. Λοιπόν, κάτσε να το πλησιάσω. Εδώ. Και εδώ. Άντε βρε, καλή αρχή. Καιρός να κάνεις και εσύ μια καινούργια αρχή. Έτσι, πάρ' το απόφαση. Δώσε μια κλωτσιά στα παλιά και τράβα μπροστά. Ναι. Μόνο που δεν ξεκινάς για άλλα αν δεν έχεις πάρει έστω και για λίγο το αίμα σου πίσω. Κόψε. Απόψε θα γίνει ο τάφος σας. Δεν μου είπες πώς σου φάνηκε η γλώσσα με σως σαμπάνιας. Ωραία ήταν, πολύ ωραία. Αλλά αν την έκανα εγώ θα έβαζα μία δόση περισσότερη σαμπάνια και μία δόση λιγότερη κρέμα. Ευχαριστούμε. Μη μου βάζεις άλλο κρασί. Ήταν πολύ ωραία η επιλογή σου. Η καλύτερη θα έλεγα, αλλά δεν είμαι συνηθισμένη και δεν θέλω να ζαλιστώ. Εντάξει, όπως θέλεις. Και με τη σχολή, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τι να πω. Τους πήγα τώρα ένα χαρτί για να πάρω υποτροφία. Η Μέρη με πίεσε να το κάνω. Μου έδωσε και συστατική επιστολή. Μπράβο της. Καλά το σκέφτηκε. Αυτή η γυναίκα είναι υπέροχη. Έχεις πάρα πολλά να μάθεις κοντά της. Ναι, μωρέ, αλλά η κοπέλα στη ρεσεψιόν δεν την ήξερε. Δεν ήξερε καν το όνομά της. Ελπίζω τώρα αυτό να μην είναι πρόβλημα και μου απορρίψουν την αίτηση. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, μπορώ να σου δανείσω εγώ τα λεφτά της εγγραφής. Δεν πρέπει να χάσεις την προθεσμία. Επίσης, μπορώ να σε βοηθήσω και με ένα μέρος από τα δίδακτρα. Δεν μου λες που τα σκέφτηκες όλα αυτά. Μέσα στα 3 λεπτά που σου πω ότι με κλέψανε. Δεν γίνονται αυτά, δεν είναι σωστό. Και τι είναι σωστό δηλαδή? Να χάσει την ευκαιρία που περίμενες μια ζωή? Δεν ξέρω τι να πω τώρα, μου ήρθε ξαφνικά. Να πεις ναι, βέβαια. Δοκίμασα την πάπια, είναι εξαιρετική.
Στέφανο, όχι. Δεν γίνεται να πάρω από σένα τόσα χρήματα. Καλά. Λέγε ό,τι θέλεις. Εγώ θα σε πείσω. Εγώ είμαι αγύρι στο κεφάλι. Άμα μου μπει κάτι στο μυαλό, δεν βγαίνει με τίποτα, να το ξέρεις. Αυτό που σου λέω εγώ. Ποιος άλλος είναι στο σπίτι? Ο κύριος Μάνο σίγουρα. Όσο για την κυρία Έλενα, πιστεύω ότι είναι στο δωματιό της, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Η ανιψιά μου? Αυτή σίγουρα δεν είναι εδώ. Ήρθε, άφησε κάτι ψώνια και έφυγε. Σου είπε που πάει? Βόλτα, υποθέτω. Αν και πριν από λίγο την πήρε κάποιος νεαρός και μου είπε ότι είναι μνηστήρες της. Μάλιστα. Άρχισε τα ξεπορτίσματα με τους νεαρούς. Εκείνη το αρνήθηκε, βέβαια. Είπε απλά ότι είναι κάποιος ενοχλητικός που θέλει να τον αποφύγει. Την πιστέψαμε. Με θέλετε κάτι άλλο? Όχι τίποτα, ευχαριστώ. Πήγαινε. Να απολαμβάνω αυτόν τον υπέροχο κήπο. Είναι και πολύ ρομαντικό μέρος για να μιλάς με το φιλαράκο σου. Σε είδα πως έκλεισες το κινητό σου μόλις με πήρες είδηση. Είναι που δεν έχω εγκληματιστεί ακόμα. Όσο για το φιλαράκο δεν υπάρχει. Μη μου πεις. Εσύ είναι τόσο όμορφο και μυαλωμένο κορίτσι και δεν έχεις αγόρι, δεν το πιστεύω. Σε ίδρυμα ζούσα. Έχω λίγους φίλους στον Άπλιο και αυτό είναι όλο. Όταν έφυγα από τον Ναύπλιο δεν είχα κανένα σχέδιο. Φανταζόμουν πως θα έρθω στην Αθήνα και θα πω στην Ελπίδα όλη την αλήθεια. Καλά, και πώς την είχες δει δηλαδή? Να, φανταζόμουν πως η Ελπίδα θα πήγαινε να βρει τη γιαγιά της και ότι αυτή θα τη δεχόταν με ανοιχτές αγκάλες. Η Καλυφατίδου. Ναι, και ότι εγώ φυσικά θα μοιραζόμουν με την Ελπίδα την καλή της τύχη. Γιατί δεν το έκανες? Ήθελες όλη την τούρτα για πάρτι σου. Έλα ρε Τζόρτζ τώρα. Απλά σκέφτηκα ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Μετά διάβασα και ένα περιοδικό στο λεωφορείο για αυτήν. Και σκέφτηκα πως η Ελπίδα δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπορέσει να τη χειριστεί. Άσε που αυτή με τα μυαλά που κουβαλάει, ούτε που θα καταδεχόταν να πάει να τη βρει. Εγώ σου το έλεγα. Οι φίλοι σου είναι μεγάλο βλήμα. Έτσι έκανα το σχέδιό μου. Δεν θα ήταν άδικο μια τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη? Μπράβο, μανάρι. Και δεν μου λες, οι γονείς είναι το ίδιο ματσωμένοι με τη γιαγιά? Δεν ξέρω. Είναι λίγο μπερδεμένο. Τώρα όμως που σου ζωγράφισα όλο το σκηνικό, καταλαβαίνεις γιατί αποφάσισα να την αντιμετωπίσω εγώ. Μόνη μου. Αν το έφτιαχνα εγώ θα βάζα λιγότερα μπαχαρικά. Από ό,τι φαίνεται δεν σου πολύ άρεσε το φαγητό εδώ. Όχι, μια χαρά ήταν. Είναι επαγγελματική διαστροφή. Λοιπόν, πότε θα φάω κάτι από τα χεράκια σου? Οπότε θέλεις, αρκεί να έχω ένα μέρος να κοιμάμαι. Θέλω να πω να μαγειρέψω. Κοίτα να δεις που το κρασί με χτύπησε και δεν ξέρω τι λέω. Άντε, για μας. Για μας. Καλώς τον μου. Έλα. Τι γίνεται, τι έχουμε εδώ, περιμένουμε κανένα? Αφού βλέπεις δύο ποτήρια μονάχα. Εκτός... αν δεν σου φτάνει παρέα μου. Τι λες, αγάπη μου. Λοιπόν, στην αγάπη μας. Και στη μαγειρική σου. Ναι. Έχει βγει αυτή η φήμη παρέξω. Δεν ξέρω ποιος τη διέδωσε. Αλλά με ζήτησαν για ένα επίσημο τραπέζι. Έλα. Και για κάτι βαφτίσια στο τέλος του μήνα. Μπορώ να μου φαντάζεσαι να καταφέρω να δουλεύουμε παραγγελίες. Πολύ χαίρομαι. Βέβαια, εγώ σε όλους λέω τι μαγείρισα είσαι. Όποιον έβρισκες δηλαδή, του ξεφούρνιζες τι ωραία που μαγειρεύει η γυναικούλα σου, ε. Γιατί ψέμα είναι, αφού είσαι φοβερή. Εσύ είσαι λοιπόν που με διαφήμιζες. Αν δεν μπενέψεις το σπίτι σου. Και έλεγα κι εγώ πώς με ανακάλυψαν. Πάντως, αν το πάρεις τα σοβαρά, δεν είναι κακό να βγάζεις ένα χαρτζιλίκι και που ξέρεις, σιγά σιγά μπορεί να το ανοίξεις το πράγμα. Πού τέτοια τύχη. Αλλά δυστυχώς εγώ είμαι της σπιτικής κουζίνας. Ο κόσμος στις μέρες μας προτιμάει αυτά τα γκουρμέ κέτερινγκ. Τα δίθεν. Καλή ώρα σαν τη μανούλα σου. Εντάξει, δεν έχεις άδικο, αλλά. Εγώ νομίζω ότι στην Αθήνα των 5 εκατομμυρίων υπάρχει χώρος για όλους. Και την Καλυφατίδου πώς κατάφερες και την έπεισες? Αυτή πρέπει να είναι γάτα με πέταλα. Η αλήθεια είναι πως το έγγραφο που έφτιαξε το φιλαράκι σου βοήθησε πάρα πολύ. Βέβαια, μάλλον ήθελε να με πιστέψει κιόλας. Δεν μπορεί. Όσο σκληρή και να είναι, κάποιες τύψεις θα είχε που ξεφορτώθηκε έτσι ένα νεογέννητο. Βέβαια, δεν πίστηκε και με την πρώτη. Αφού αναγκάστηκε να την απειλήσω πως θα δημιουργήσω σκάνδαλο. Το σημαντικό είναι ότι πίστηκε ότι είσαι γονίδη. Αλλά δεν είναι και σίγουρο. Είναι πολύ πονηρή. Μα βέβαια δεν θέλει να χαλάσει σε καμία περίπτωση την εικόνα της.
Φαντάζομαι τι θα γινότανε αν έσκαγε ξαφνικά το ότι είχε κάνει πριν 20 χρόνια. Εννοείται. Από τη μια να διοργανώνει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά και από την άλλη να έχει παρκάρει την ίδια της την εγγονή στο ορφανοτροφείο. Μπράβο, Μανάρη, μου όλα τα σκέφτηκες. Με την Ελπίδα τι έγινε? Μιλήσατε? Ναι, μιλήσαμε κάποια στιγμή στο τηλέφωνο. Αλλά βέβαια δεν της είπα τίποτα. Εσύ ξέρεις αν μίλησε με καμία από τις κυρίες του ορφανοτροφείου? Όχι, δεν ακούστηκε τίποτα. Ωραία. Αυτό με βολεύει. Σκίζεις, Μανάρη μου. Τα κατάφερες καλύτερα και από επαγγελματία. Εμένα, κανείς δεν μπορεί να με προδώσει. Εκτός από μένα. Μπορείς να έρθεις σπίτι μου όποτε θέλεις. Μείνω με τον πατέρα μου, θα χαρεί πολύ. Αλήθεια? Και η μητέρα σου που μένει? Στον ουρανό. Έτσι δεν λένε τα παιδάκια. Πέθανε όταν ήμουν 15 χρονών. Βλέπεις, δεν είσαι μόνος η ορφανή. Όχι βέβαια ότι συγκρίνεται η δικιά σου ορφάνια με τη δικιά μου. Όχι, κάνεις λάθος. Για σένα θα είναι πιο δύσκολο. Τουλάχιστον εσύ την ήξερες και πέθανε ξαφνικά. Εγώ δεν την ήξερα καθόλου. Γεια σας. Καλώς την οικολόγα μας. Έλα, πού πας. Έχω φτιάξει ωραία μεζεδάκια. Έλα να φας. Δεν πεινάω. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Δεν φαίνεται και πολύ. Μαμά, αλλά αν συνεχίσετε την ανάκριση θα αρρωστήσω σας σίγουρα. Πάω στο δωμάτιό μου. Και να μην με ενοχλήσει κανείς. Τι την έπιασε αυτή τώρα? Εγώ φταίω. Τη στρίμωξα προηγουμένως και ξέσπασε πάνω σου. Πέρασε από τη δουλειά της. Να δω πώς είναι. Να μάθω και τίποτα για αυτό το γιατρό. Και τι σου είπε? Τίποτα, σφίγγα. Μου είπε είμαι μια χαρά και με ξαπόστειλε. Ψέματα σου είπε. Κάτι της έχει κάνει. Θα το μάθω. Από πού θα το μάθεις, ρε γυναίκα? Άμα δεν θέλει να μας πει ήδη, από πού θα το μάθουμε? Είμαι σίγουρη ότι φταίει αυτός. Αλλιώς η Τόνια δεν θα μίλαγε έτσι. Και θα το πληρώσει. Αυτό δεν έπρεπε να το πεις. Μου χάλασες το κέφι. Γιατί είπα ψέματα? Εγώ είμαι ο μόνος που ξέρει τι στείνεις. Και ελπίζω να μην ανοίξεις το στοματάκι σου παρά έξω, ε? Εμένα φοβάσαι, Μανάρη μου. Ε, εμένα. Φοβάσαι μην αποκαλυφθεί το μυστικό μας. Δεν ξέρω. Μπορείς να εραστείς να είσαι τέλειος. Αλλά κατά τα άλλα δεν πιάνεις και πολλά. Για μαζέψου, ε! Εντάξει, χαλάρωσε. Δεν είναι και εύκολο να τα συνδυάζει όλα ένας άντρας. Και μυαλό και σεξ απείλ. Και εσύ στο δεύτερο είσαι άπιαστος. Εσύ εμένα με έχεις για ρεζέρβα μέχρι να βρεις το σούπερ γκόμενο. Μα δεν ψάχνω κανέναν, μωρό μου. Γιατί αυτός που θέλω είναι δίπλα μου τώρα. Όταν με λες χαζό, μου τη δίνει ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Νιώθω ότι με φτύνεις. Εγώ να σου πάρω τον πέδαρο. Έλα ρε μωρό μου, μη θυμώνεις. Μη θυμώνεις που είμαι πιο έξυπνη, αν και γυναίκα. Σημασία έχει ότι τα βρίσκουμε εμείς οι δύο, ε? Λοιπόν, αρκετά μιλήσαμε για μένα. Τώρα έχω δικαίωμα να κάνω εγώ ερωτήσεις. Ωραία. Ρώτα με τι θέλεις να μάθεις. Για τη μητέρα σου μου είπες ότι την έχασες. Θέλω να μάθω περισσότερα πράγματα για την οικογένειά σου. Λοιπόν, είμαι αδέσμευτος και αφόρητα μόνος. Εκτός βέβαια αν αποφασίσεις να μπεις εσύ στη ζωή μου. Έλα, τώρα σταμάτα την πλάκα. Θέλω να μου πεις, ο πατέρας σου αδέρφια έχεις? Ο πατέρας μου? Ο πατέρας μου δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το χαμό της μητέρας μου. Μαζί μένουμε. Είναι αξιολάτρευτος, αλλά μερικές φορές γκρινιάζει και μου σπάει τα νεύρα. Γιατρός κι αυτός. Αλλά της ψυχής. Ψυχίατρος σε νοσοκομείο? Όχι, ψυχολόγος. Δέχεται ασθενείς στο σπίτι. Βέβαια, τελευταία περνάει μια κρίση γιατί βλέπει την πελατεία του να μειώνεται. Δεν πειράζει, καλύτερα. Έτσι θα έχει χρόνο και για να μαγειρεύει. Αυτός μαγειρεύει σπίτι. Αυτός, εγώ. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις αν θα φας ή αν θα καλέσεις την πυροσβεστική. Το σετ περιλαμβάνει μια αδερφή προσφάτως χωρισμένη και μια ανιψιά υπέροχη. Εγώ έχω μεγαλύτερη οικογένεια από τη δική σου. Έχω πολλές μαμάδες και πολλές αδερφές. Αλλά τώρα τους έχασα μια και καλή. Και θα μου λείψουν πάρα πολύ. Ειδικά η κολλητή μου. Ήταν η καλύτερη μου φίλη. Όχι σήμερα. Έχω δουλειά. Γιατί, για το ίδρυμα? Όχι, κάτι δικό μου. Αλλά μη ρωτάς περισσότερα. Λες εγώ να μην θέλω να σε δω? Κάνε όμως λίγη υπομονή. Όταν μπορέσω θα σε ξαναπάρω. Εντάξει, θα περιμένω. Φιλάκια, γεια. Τι συμβαίνει?
κάτι έπιασε στο βλέμμα σου, σαν να μελαγχόλησες. Δεν περνάς καλά? Όχι, όλα είναι πολύ όμορφα. Εγώ εδώ, μαζί σου, ξέρεις, σαν να ζω ένα όνειρο. Πάντως, αν πάνε όλα έτσι όπως τα έχω σχεδιάσει, θα φτιαχτούμε για τα καλά. Δεν πιστεύω να κάνεις καμιά βλακία και μου τα χαλάσεις όλα. Εσύ όμως πήγες να με βγάλεις έξω από τη δουλειά. Δεν σου εξήγησα πριν. Αφού δεν τα είχα προσχεδιάσει, τελευταία στιγμή γίναν όλα. Ναι, καλά. Άμα δεν σε στρίμωχνα εγώ, σιγά μην μου έλεγες την αλήθεια. Γιατί κρύβονται αυτά τα πράγματα? Δηλαδή τι, θα γινόμουν εκατομμυρίουχος και δεν θα το μάθαινες? Δεν ξέρω. Απλά συγχαίρομαι να με ρίχνουν, στο έχω πει. Αυτό είναι που με εκνευρίζει εσένα, που βιάζεσαι. Γι' αυτό τόσο καιρό σε κρατούσα σε απόσταση. Εδώ ούτε τους γονείς μου δεν έχω γνωρίσει ακόμα. Τους γονείς της Ελπίδας, μην ξεχνιόμαστε. Εσύ ξεχνιέσαι. Έχουμε μπροστά μας ένα κόλπο που δεν το είχαμε φανταστεί ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Δεν πιστεύω να σε χαλάει. Εντάξει, δεν με χαλάει. Κοίτα λοιπόν, να θυμάσαι αυτά που πρέπει και τα υπόλοιπα να τα ξεχάσεις, ναι. Καλά. Προσπάθησα πολύ για να μπω σε αυτή την οικογένεια. Θα κάνω υπομονή. Έτσι, μπράβο. Καλό παιδάκι. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν μου βρίσκεις μια δουλειά στην έπαυλη της γιαγιάς σου? Καλά, αυτό δεν το σκέφτεσαι, δεν παίζει. Γιατί? Εμένα έτσι μια δουλειά στον κήπο, να περιποιούμε τα φυτά, να περιποιούμε και σένα. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ και μόνη μου δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Αν είμαστε μαζί, θα καρφωθούμε σίγουρα. Καλά. Θα βρω άλλη δουλειά. Αλλά στον άπειλο δεν γυρίζω με τίποτα. Κάνεις λάθος. Θα γυρίσεις και μάλιστα το συντομότερο. Γιατί? Για να μου λες τι γίνεται στο ορφανοτροφείο. Τι σε πειράζει να πας για λίγο καιρό? Και με το αζημίωτο φυσικά. Τι να πάω να κάνω εκεί, να παρακολουθώ τις γριές? Ναι, γιατί η Ελπίδα που να είναι θα γυρίσει στη βάση της. Κινηστό από αυτό? Όχι, αλλά το υποθέτω. Εμείνε ταπή γιατί την κλέψανε. Σοβαρά? Το βλήμα. Οπότε, αφού δεν έχει λεφτά για να σπουδάσει, όπου να είναι θα ετοιμάσει τις βαλίτσες της. Θέλεις να συνεχίσουμε λίγο περπατώντας? Πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν γίνεται να κουράσω άλλο το πόδι μου. Τι να κάνουμε, ιατρική συμβουλή? Λοιπόν, αρκετά ξεκουράστηκες. Από αύριο, πολλές και μικρές βόλτες μαζί μου για πλήρη αποθεραπεία. Ξέρω, ξέρω, και για τόνωση του κυκλοφορικού. Και για γρήγορη απολούση. Δεν πρόκειται να σε αφήσω, θα σε έχω από κοντά. Κι ύστερα λένε ότι οι νοσοκομιακοί γιατροί δεν σε προσέχουν. Εντάξει λοιπόν, θα φεθώ στα χέρια σας. Αύριο τότε. Θα περιμένω. Δεν είναι πολύ παράξενο? Και τις δύο φορές που βρεθήκαμε μέσα σου από κάτι. Τη μία από το κρύο νερό και την άλλη από το καυτό. Όχι ότι κινδύνεψες μαζί μου σε εκείνη τη μαγική βόλτα στη βροχή. Έλα όμως, σήμερα θα σε βοηθήσω. Πάμε σιγά σιγά. Όχι, όχι, δεν είμαι και ανάπηρη. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, έτσι. Τι λες τώρα, θα σε πάω εγώ σπίτι. Πάμε στο αυτοκίνητο. Όχι, δεν γίνεται. Είναι μεγάλο μπέρδεμα. Πρέπει πρώτα να περάσω από τη δουλειά. Τέτοια ώρα. Έχω ξεχάσει τα κλειδιά μου. Ωραία, πάμε, τα παίρνεις και σε πάω εγώ εκεί που μένεις. Μην επιμένεις, δεν γίνεται, αλήθεια. Πάλι όχι. Γιατί τόσο μυστήριο, δεν μπορώ να καταλάβω. Που ξέρεις, μπορεί να είμαι καμιά κεντρική εκατομμυριούχος και δεν θέλω να μάθεις τη διεύθυνσή μου. Μη φοβάσαι, δεν θα το μαρτυρήσω. Δεν εμπιστεύεις το γιατρό σου? Είσαι πολύ πεισματάρης, ε. Ναι, είμαι. Και δεν πρόκειται να σε αφήσω μόνη σου τη νύχτα. Μπορεί κάποιος να σε κλέψει. Α, μη στεναχωριέσαι. Τώρα που μου κλέψανε και το τελευταίο μου ευρώ, μπορώ να κυκλοφορώ ελεύθερη άφοβα. Τι κορίτσι εσύ. Λοιπόν, λέω να φύγω. Πριν πάει 12 και λυθούν τα μάγια. Α, κατάλαβα. Το παίζεις ταχτοπούτα απόψε. Απόψε και για πολλά βράδια ακόμη. Πάντως, αν ψάχνετε για το πρίγκιπά σας, θα σας απογοητεύσω, Δεσποινής. Διότι εγώ είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Του αρέσετε πολύ. Είσαι πολύ ιδιαίτερη. Εσένα σ' αρέσω λίγο? Λίγο από αυτό να ζεσταθείς, να χαλαρώσεις. Θα κοιμηθείς σαν μπουλάκι. Αχ, κύριε Θήμιο, έχω καταντήσει το ποντίκι αυτής της αποθήκης. Μέρα, νύχτα την περνάω εδώ μέσα. Άντε να βρεθεί κάτι να φύγω, να μην σας φέρνω και σας άλλους σε δύσκολη θέση. Α, σε παρακαλώ, αυτό να μην το ξαναπείς. Εμένα άλλωστε παρέα μου κάνεις. Αλλά βέβαια δεν είναι ζωή αυτή μέσα στην αποθήκη. Οπότε σου εύχομαι να φύγεις από εδώ το γρηγορότερο. Κύριε Θήμιο, είστε πολύ καλός άνθρωπος. Έλα τώρα, δεν έκανα και τίποτα. Πώς δεν κάνατε τίποτα? Εδώ διακινδυνεύετε τη θέση σας για μένα. Λίγο είναι αυτό. Ξέρεις τι είναι αυτό που μου αρέσει σε σένα? Ότι δεν το βάζεις εύκολα κάτω. Στην αρχή, όταν ήρθα στην Αθήνα, τα χρειάστηκα. Αλλά τώρα αρχίζω να τη συνηθίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Απόψε βγήκα. Πήγα και στο κέντρο. Πού πήγατε? Στο Ψηρή. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μαγαζιά, κόσμο. Εγώ δεν είχα ξαναπάει ποτέ μου εκεί.
Σιγά μη δεν πέρναγες ωραία με τέτοιο συνοδό. Εσείς που το ξέρετε. Το έκοψα από μακριά, είναι καλό παλικάρι. Και φαίνεται ότι σε προσέχει. Πράγματι, είναι πολύ καλός και με προσέχει. Και να σας πω κάτι, είναι ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα όταν ήρθα στην Αθήνα. Τι δουλειά κάνει? Α, είναι γιατρός, δουλεύει σε νοσοκομείο. Μπράβο, βλέπεις μέσα στην ατυχία σου, καιρός ήταν να σου κλείσει και εσένα η τύχη το μάτι. Να σας πω κάτι, εσείς μου φέρνετε γούρι. Από τη μέρα που σε γνώρισα τα πράγματα μου πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Δεν βλέπεις, σε παλάτι μένεις. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν λες το φίλο σου να σου δώσει λίγα μέχρι να ορθοποδήσεις? Τι, δηλαδή να του ζητήσω χρήματα? Ναι, υποτύπου φιλικού δανείου. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Μπορεί να είναι πολύ καλό παιδί, αλλά δεν γνωριζόμαστε καλά. Καλά, δεν σου είπα να του τα φας κοντρά. Να σου δώσει έτσι λίγα μέχρι να βρεις τα ίσες. Όχι, όχι, κύριε Θήμη, αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω, όχι. Καλά, κορίτσι μου, ό,τι πεις εσύ. Να σας πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι μαθημένη να ζω στα λίγα. Οπότε τώρα που πήρα το κολλάι δεν έχω ανάγκη κανένα. Γεια μας. Γιατρέ μου, βασανίζομαι. Αν δεν ξημερώσει, το μάτι μου δεν κλείνει. Από τότε που με παράτησε η γυναίκα μου. Κλασική αντίδραση νευρικής υπέρεντασης λόγω συναισθηματικής απόρριψης, μάλιστα. Βρε καλό τον. Πώς τόσο νωρίς σήμερα, δεν έχεις εφημερία? Όχι, αφού είχα χθες, το ξέχασες. Α, ναι. Και εν πάση περιπτώσει, κλείνουμε και καμιά βρύση, γιατί αν δεν ερχόμουν εγώ, θα πλημμυρίζαμε. Του μπάνιο έτρεχε? Ναι. Είμαι σίγουρος πως την είχα κλείσει. Εσύ ήσουν σίγουρος ότι την έκλεισες, αλλά ήρθε ένα επικίνδυνο φαντασματάκι και έπαιζε με τις βάνες. Τι λες τώρα, δεν τα έχω χαμένα? Εχθές δεν ήρθε ο υδραυλικός? Ο υδραυλικός ήρθε πριν 2 μήνες. Ήσουν που ήσουν αφηρημένος, παράγινε. Σε πληροφορώ ότι τα έχω 400. Πρώτα θα πάθεις άνοια εσύ και μετά εγώ. Δεύτερος εγώ. Δεύτερος. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Ο πιο δίστροπος, ο πιο ιδιότροπος άνθρωπος στον κόσμο. Έτυχε να είναι πατέρας μου. Με τρελαίνεις με τις παραξενιές, το ξέρεις. Σε ραντεβουδάκι ήσουν σήμερα, ε. Δείχνεις καλός. Τι? Σου μυρίζει κάτι? Αι, καρμπονάρα που σου φτιάχνω. Έλεος ρε πατέρα, έλεος. Ρε βάλε ένα πιάτο να φας κι αυτό έλεος. Άρε πατέρα. Μην νομίζω ότι πάει το φαγητό μου. Άφησε και τη βρύση ανοιχτή και το μάτι ανοιχτό με τον καζάκι δίπλα. Έχει βαλθεί να το ισοπεδώσει στο σπίτι? Εγώ? Όχι εγώ. Γράψε καλύτερα απ' έξω ένα γραφείο κατ' εδαφίσω να τελειώνουμε. Χριστέ μου, κάνε να βρεθεί μια γυναίκα να τον ανέχεται να μου αδειάσει τη γωνιά. Μην αγχώνεσαι, θα γίνει κι αυτό. Συνέβη κάτι που δεν ξέρω. Ξέρεις τι λέω? Τι? Λέω να παραγγείλουμε μια πίτσα καλύτερα. Να τα πούμε λιγάκι. Όχι, να κάτσε αυτά, ξέρω κάτι να φάω. Όχι. Εσύ θα κάτσε εδώ και δεν θα κουνηθεί καθόλου, εντάξει. Θα προσπαθήσω. Έτσι. Τι έγινε με τις δεξιώσεις στα κρουαζιερόπλια? Τους έκανα μια προσφορά και περιμένω απάντηση. Θα αφήσω όλο τον τίλε πάνω σου. Επιρρεά στο νοσοκομείο, καμιά εξέλιξη? Η διευθύντρια πέταξε από τη χαρά της όταν την ενημέρωσα. Ωραία. Προχώρα το κι αυτό, βάλτο σε προτεραιότητα. Νομίζω πως τελειώσαμε για σήμερα. Όχι, δεν τελειώσαμε. Υπάρχει άλλο ένα θέμα. Η Ξένια.